2021. «Πεπισμένος πως το εμβόλιο της Pfizer θα είναι αποτελεσματικό και στην ειδική μετάλλαξη, εμφανίστηκε ένας εκ των ιδρυτών της BioNTech. Το εμβόλιο είναι έξυπνα κατασκευασμένο και είμαι βέβαιος πως η προστασία του θα αντέξει», δήλωσε ο Γουρσαχίν. Ο διευθύνων σύμβουλος της BioNTech εκτίμησε πως η Ευρώπη θα επιτύχει την ανοσία γέλη το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο. Η Ευρώπη θα έχει αναπτύξει ανοσία τον Ιούλιο, τον Αύγουστο το αργότερο. Άλλες χώρες έχουν πολύ λιγότερα εμβόλια. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται το εμβόλιο και αυτό είναι μια αποστολή για την ανθρωπότητα. Στο Ισραήλ οι αρχές ερευνούν περιστατικά μυοκαρδίτιδας και την πιθανή σύνδεσή τους με το εμβόλιο των BioNTech-Pfizer. Ο Ουγγούρ Σαχίν δήλωσε. Δεν έχουμε στοιχεία για αυτά τα περιστατικά μυοκαρδίτιδα μέχρι στιγμή. Συνεπώ δεν μπορούμε προ το παρόν να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο το εξετάζουμε περαιτέρω. Ο Σαχίν δήλωσε πω θα χρειαστεί τρίτη δόση του εμβολίου 9 έω 12 μήνε μετά τη δεύτερη. Ενώ στο μέλλον εκτιμάται πως θα χρειάζεται μία δόση του εμβολίου ανά 12 ή 18 μήνες.